Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία κυρίως. Με υγεία, με υγεία. Δεν πήγε έτσι. Μόνο τα χρόνια τα πολλά είναι να έχεις και υγεία. Σωστά. Δεν πήγε καλά βέβαια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και ο Μητόσεβιτς. Είναι και ο Μητόσεβιτς, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή δύο πήγαν, ακόμα δεν πήγε ο καινούριος χρόνος, δύο άτομα του ποδοσφαίρου φύγαν από τη ζωή. Mm-hmm. Από εκεί πέρα το Ευγένιο Γκέραντ, αυτός με πήγε στον Όφη. Σε μια περίοδο που άρεσε, ήθελα να κάνω ανανέωση και φύγαμε οι τελευταίοι, εγώ και ο Ζελπίδης. Mm-hmm. Πράγμα που δεν ήθελα να γίνει ποτέ. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, κατά σύμπτωση, συνεργάστηκα μαζί του και είμαι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, το κύπελλο Ελλάδος. Mm-hmm. Την πρώτη χρονιά που πήγα και όλα στην Κρήτη. Mm-hmm. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος ήταν καλός προπονητής, είχε μάτι και τέριαζε απόλυτα με το στυλ του Βαρδινογιάννη, γιατί εκεί πέρα είναι σημαντικό σε ένα προπονητή το τι υπάρχει από πίσω σου για να φανείς όταν έχεις δυνατότητες. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας τον Όφη, δεν ήταν έτσι κάποιο μεγάλο όνομα προπονητικά? Όχι, δεν ήταν. Απλώς προσαρμόστηκε εύκολα στην ελληνική πραγματικότητα, αγάπησε την Ελλάδα και την Κρήτη. Στην ουσία μετά έγινε και Έλληνας, αλλά είχε ένα πάρα πολύ καλό μάτι ποδοσφαιρικό, ήθελε να παίξει μπάλα και είχε την τύχη να έχει κάποιο παράγοντα, ο οποίος είχε πολλά χρήματα και τον άφησε λευκό να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Ναι. Και έβγαλε τις δυνατότητες που είχε πραγματικά. Mm-hmm. Ναι. Και πήγα και πρόσφατα στο παιχνίδι που έγινε προς τιμή του. Βεβαίως. Και γνωρίζοντας έναν άνθρωπο το διαφορετικά και βλέποντας ένα καροτσάκι να μην γνωρίζει, να μην έχει αίσθηση του τι γίνεται, συγκινήθηκα. Ναι. Και δηλαδή θυμήθηκα παλιές στιγμές και είναι άδικο για αυτόν τον άνθρωπο να φύγει με αυτόν τον τρόπο που έφυγε. Ναι. Όντως, ήταν προορίστη στενάχωρη εικόνα να το βλέπεις έτσι καθυλωμένο σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Δηλαδή σε χαιρετούσε, σε έσφυγε το χέρι, αλλά δεν μπορούσε να σε αρθρώσει λέξη. Mm. Και στεναχωριώσουν γιατί δεν ήταν αυτός που γνώριζες. Ναι. Πάντως τα έφερε έτσι η μοίρα που τουλάχιστον έζησε αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή για τον ίδιο, αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Ναι, την έζησε, αλλά δεν ξέρω πόσο την κατάλαβε, γιατί εγώ είδα παιδιά τα οποία ούτε ήξερα ότι περάσαν από τον Όφη. Όταν είσαι 15 χρόνια προπονητής σε μια ομάδα που δεν συμβαίνει σε καμιά ομάδα στην Ελλάδα, είδα παίχτες οι οποίοι ήταν 40 και εγώ είμαι 60. Δηλαδή διαφορετικές φουρνιές παιχτών, πράγμα που δεν συμβαίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και συναντηθήκαμε εκεί και τώρα που βλέπω στο Viber σε κάποια μηνύματα που στέλνουν, όλοι νιώθουμε ότι χάσαμε το σαν ένα πατέρα. Ναι. Και το γεγονός ότι εδώ και λίγες ώρες σύσσωμη η ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία βγάζει ανακοινώσεις και χαιρετάει έτσι το τελευταίο, το ίστατο αντίο στον Ευγένιο Γκέραντ, νομίζω ότι δείχνει το πόσο μεγάλος αφενός προπονητής ήταν που άφησε το στίγμα του στην Ελλάδα, αλλά και πόσο καλός άνθρωπος και αγαπητός ήταν. Ακριβώς, και καλά κάνουν και θα έπρεπε να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος που πέρασε από την Ελλάδα και κοίταξε να κάνει κάποια απαχτή. Έγινε Έλληνας, έγινε κριτικός και αγάπησε την Ελλάδα όσο κανένας. Είναι μια μεγάλη απώλεια, δεν ξεκινάει καλά δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο το 2018. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Εσείς που τον ζήσατε θα τον θυμόσαστε νομίζω πάντα, θα τον έχετε στην καρδιά σας. Ναι, σίγουρα. Και τον είδα και πρόσφατα. Και η εικόνα η τελευταία είναι που με στεναχωρεί, αυτή που είδα. Γιατί εγώ γνώρισα έναν άλλο άνθρωπο. Ναι. Ο οποίος με πήγε και στην ομάδα του Όφη. Δηλαδή ήμουν επιλογή δική του. Δεν θα ήθελα ποτέ να φύγω, με 8 ετία έφυγα, όσοι δεν ξέρουν, από τον Άρη. Εγώ το πρώτο σκέψη μου να μείνω στον Άρη. Τότε έγινε μια ανανέωση. Και η οποία δημιούργησε προβλήματα πολλά χρόνια στον Άρη. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον αναπαύτηκε και η ψυχή του, γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Και τριγύρω του δεν ήταν ευχαριστιόταν τη ζωή αυτή που κάνει, δεν το άξιζε κάτι τέτοιο να είναι το τέλος τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει δεν γυρίζει τίποτα, αυτό είναι. Ναι. Μάλιστα. Πες μας λίγο και την άποψή σου για τον Άρη, έχοντας παρακολουθήσει πλέον 9 παιχνίδια πρωταθλήματος και 3 μάτς κυπέλου. Έχουμε ένα επαρκέστατο δείγμα γραφής για την ομάδα, η οποία είχε 7 στα 7 στο ξεκίνημα, έχει 2 ισοπαλίες πριν τη διακοπή. Νομίζω είναι θετικό το πρόσημο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα ο Άρης κινήθηκε πολύ πιο σωστά φέτος από την προηγούμενη χρονιά. Πήρε ένα τεχνικό διευθυντή, ο οποίος ήταν γνώστης της κατηγορίας, έχει αρκετές γνωριμίες
και στο πρωτάθλημα και κινήθηκε πάρα πολύ σωστά. Ότι έκανε μια ομάδα αρκετά καλή, η οποία έκανε αυτή τη συγκομιδή βαθμών που είναι πολύ καλή. Θεωρώ ότι πράγματα που δεν έγιναν την προηγούμενη χρονιά, φέτος ο Άρη λειτουργήσε πολύ πιο διαφορετικά από πέρυσι. Η έστασή μου ήμουν μόνο σε ένα κομμάτι είναι, ότι αυτό το πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής, της Football League, είναι ένα πρωτάθλημα μέχρι τώρα 6 μήνες, η ομάδα έχει παίξει 9 παιχνίδια πρωταθλήματος και 3 κυπέλλου. Και ίσως, γιατί έφυγε ο Αχαναϊκός, μπορεί να φύγει στο τέλος και καμιά άλλη ομάδα. Θα παίξει 20 παιχνίδια. Δεν χρειάζεται αυτό το πρωτάθλημα να έχεις 27-28 παίχτες. Αυτή είναι η μόνη έστασή μου. Ναι. Θα μπορούσε με τα ίδια χρήματα να έχεις 22-23 παίχτες και 3-4 από αυτούς, όπως ήρθε ο Πλατέλας τελευταία στιγμή, να κάνουν τη διαφορά, να κερδίσεις πολύ πιο εύκολα τα παιχνίδια. Πράγμα που δεν συνέβη, γιατί και στα 7-7 που κάνανε, δηλαδή στα περισσότερα παιχνίδια με την ψυχή στο στόμα έγιναν οι νίκες. Ναι. Άρα είσαι υπέρ μιας... Όπως και θα μπορούσε να κερδίσει τα άλλα που έγιναν οι στραβές. Δηλαδή θα μπορούσε να κερδίσει και τα άλλα που... να κάνει και 9 στα 9 θα μπορούσε. Mm. Αλλά εγώ θα ήθελα τον Άρη να πολύ πιο εύκολα να κερδίσει τους αντιπάλους, γιατί δυστυχώς δηλαδή με τα 3 χρόνια αυτά που περάσαμε, χωρίς να το θέλουμε, έχουμε μικρύνει τον Άρη. Ο Άρης είναι ένα μέγεθος τεράστιο και θα πρέπει αυτούς τους αντιπάλους να τους κερδίζει πολύ πιο εύκολα. Σε αυτό το πλαίσιο... Αλλά επειδή γίνονται πολύ χειρότερα τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, φέτος γίνονται πολύ καλύτερα. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στον πρόεδρο, αλλά κυρίως στον άνθρωπο Μυροφορίδη, ο οποίος δούλεψε πολύ σωστά τη φετινή περίοδο. Άρα Γιάννη, με βάση αυτό που είπες, ίσως και από τον Άρη, αυτό είναι αυτό που βλέπουμε όλοι και το λέμε, ότι λείπει αυτός ο γκολτζής που θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή της ομάδας σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Ναι. Όχι μόνο και ο γκολτζής, όπως λέτε. Ναι. Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει διαφορά στην επίθεση. Ναι. Δηλαδή πώς κάνει διαφορά κάποια ο Πλατέλας. Σε όλες τις γραμμές θα έπρεπε κάποιοι 2-3 παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Έχεις 22-23 παίκτες, με τα ίδια χρήματα έχεις μεγαλύτερη ποιότητα, κερδίζεις πιο εύκολα τα παιχνίδια. Γιατί ο γκολτζής, για να φτάσει μπάλα σωστά προς την επίθεση, πρέπει να πηγαίνει σωστά από την άμυνα, να πηγαίνει σωστά από το κέντρο. Δεν είναι ο γκολτζής από μόνος του γίνεται γκολτζής. Έρχεται όμορφα η μπάλα μπροστά. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε ο Άρης, το μόνο που δεν έκανε είναι αυτό. Αλλά όταν έχεις περάσει τα προηγούμενα χρόνια αυτά που πέρασες, καλώς λειτουργήσε έτσι. Αλλά εγώ αυτό θα ήθελα, γιατί τον Άρη τον έχω για μεγάλα πράγματα και δεν είναι ο Άρης ο Απόλλων Αθηνών και η Λαμία που θα βγει στην Α' Εθνική και θα κοιτάει να σωθεί. Θα είναι ο Άρης που θα πρέπει να βγει η Ευρώπη. Οπότε θα έχει και ένα κορμό ο οποίος θα παίζει για άλλες δυνατότητες που από ό,τι φαίνεται με το υλικό που υπάρχει δεν υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες για να έχει μεγάλα πράγματα, να πετύχει μεγάλα πράγματα. Ναι. Άρα θα χρειαστούν λογικά, όπως αντιλαμβανόμαστε με αυτά που λες, αρκετές κινήσεις εφόσον η ομάδα επιτέξει το στόχο της. Ναι, στο... αυτά μπορούσε να γίνει και φέτος, αλλά το πρώτο κομμάτι, γιατί μείναμε αρκετά χρόνια σε κατηγορίες που δεν θα έπρεπε να είμαστε, κοιτούσες πώς θα βγω σίγουρα από την κατηγορία. Και αυτό το κομμάτι πήραμε άριστα. Ναι. Αλλά δεν κοιτάξαμε πώς θα και την επόμενη μέρα, γιατί η ποιότητα είναι το πιο σημαντικό. Να έχεις ποσότητα μεγάλη. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, η Real Madrid και η Barcelona, ενώ θα παίζουν 9 παιχνίδια το μήνα, έχουν 22 παίκτες ρόστερ. Εμείς έχουμε 28 και παίκτες άνα 9 παιχνίδια σε 6 μήνες. Ναι. Το βάθος δεν χρειάζεται όταν δεν έχεις τίποτα, δεν παίζεις Ευρώπη, δεν έχεις παίκτες που παίζουν εθνική ομάδα. Δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό έχει η ποιότητα να κάνει. Και μάλιστα το βάθος το μεγάλο δημιουργεί και κάποια προβλήματα, γιατί κάποιοι παίκτες δεν παίζουν καθόλου και ίσως υπάρχουν και αντιδράσεις. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει έτσι μια αποσυμφόρηση του ρόστερ μέσα στο μήνα. Φαντάζομαι ότι είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτονται. Πρέπει να υπάρχει μια αποσυμφόρηση και αν είναι να έρθουν κάποιοι παίκτες να είναι άλλου επίπεδου από αυτούς που υπάρχουν. Ναι, ούτως ώστε να ακολουθήσουν την ομάδα στη Super League, δηλαδή. Όχι και μόνο αυτό. Να κερδίζει ο Άρης και τα επόμενα παιχνίδια πολύ πιο εύκολα και να πάει στο γήπεδο που έχει γυρίσει και καλά κάνει και βοηθάει την ομάδα. Έχει γυρίσει ο κόσμος στα πιο πολλά παιχνίδια ο Άρης. Κάνει στήρα που δεν κάνουν στην πρώτη εθνική. Ναι. Να χαίρεται και ότι ο Άρης είναι άλλο επίπεδο. Δεν είναι η ομάδα της κατηγορίας αυτής. Άλλο επίπεδο των ομάδων. Γιατί η κατηγορία αυτή είναι πολύ μικρή για τον Άρη. Mm-hmm.
Μάλιστα. Δηλαδή να εκμεταλλευτεί το γεγονός κατά κάποιο τρόπο έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε, αυτό που λες, το ότι είναι πρώτος, το ότι έχει αυτή τη στιγμή μια προβολή ανόδου σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός προσθέτοντας 2-3 παίκτες που και θα τον βοηθήσουν να βγάλει πιο εύκολα το υπόλοιπο τη σεζόν και να κερδίζει πιο εύκολα τα παιχνίδια, αλλά και να έχει έναν κορμό και για την επόμενη χρονιά. Με κάποιες παίκτες που θα παραμείνουν ακριβώς και το καλοκαίρι. Και όταν ο Αριανός έρθει στο γήπεδο και βλέπει ότι είναι ανώτερος, γιατί είναι περήφανος ο κόσμος του Άρη. Βέβαια, ναι, μόλις είδαμε πρώτος, μπορεί να παίζει κάτι το ιδιαίτερο, αμέσως μαζεύτηκε ο κόσμος του Άρη. Ναι. Δηλαδή, αμέσως ήρθε στο γήπεδο. Δηλαδή, είναι περήφανος ο κόσμος του Άρη. Πριν κάποια χρόνια έπαιζε με την Αθλέτικο, με τη Manchester City. Δηλαδή, ο Κισαμικός και κάποιες άλλες ομάδες είναι, χωρίς να τις θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες, αυτές είναι μικρά ονόματα για τον Άρη. Ναι. Αλλά όταν έχεις πάθει και έχεις δει γάμα εθνικές, β' εθνική να μην βγαίνεις και να βγαίνεις και ξέρω εγώ να σε περνάει η Λαμία και ο Απόλλων, λες πάλι καλά που θα βγω. Γιατί 100% για μένα προσωπικά ότι ο Άρης θα είναι ο πρώτος που θα τερματίσει. Είτε αλλάξει είτε δεν αλλάξει παίχτες. Ναι. Ναι. Αλλά εγώ αν θα έπαιρνε ο Άρης θα έπρεπε να πάρει καλύτερους παίκτες, καλύτερο επίπεδο από αυτούς που έχει. Σωστά. Από τις υπόλοιπες ομάδες. Να μην κάνει. Δηλαδή ναι, να πάρω για να πάρω. Δεν καλύτερα να μην πάρει. Λες, όχι, καλύτερα να μην πάρει. Έχεις αυτούς που έχεις. Αν είναι κάποια επιλογή η οποία είναι καλύτερο επίπεδο από αυτούς που έχεις, να πάρεις. Και κάποιοι πρέπει να φύγουν. Μάλιστα. Από τις υπόλοιπες ομάδες γενικά βλέπεις να αλλάζει κάτι στο υπόλοιπο της σεζόν? Θα ενισχυθούν σίγουρα κατά τη διάρκεια τη μεταγραφική περίοδου. Τα Τρίκαλα έχουν κάνει δύο μεταγραφές. Πήραν τον Ντακόλ και τον Μιλοσάβλιεφ από τον Απόλλωνα Πόντου. Βλέπουμε τον Όφη να έχει πολλά προβλήματα οικονομικής φύσεως. Ναι. Τι βλέπεις από εδώ και πέρα? Ο Όφη έχει προβλήματα μεγάλα οικονομικά και δεν θα αντέξει. Δηλαδή έτσι πως πηγαίνει η κατάσταση δεν βλέπω. Γιατί θα ήταν το δεύτερο φαβορί. Από εκεί πέρα είναι 4-5 ομάδες που έχουν δυνατότητες για τη δεύτερη θέση. Γιατί η πρώτη έχει τελειώσει με τον Άρη, πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά επειδή παίζουν αρκετά παιχνίδια μεταξύ τους, μια κερδίζει ο ένας, μια ο άλλος, θα χαθούν πολύ βαθμοί. Δηλαδή ναι, δεν υπάρχει περιθώριο να προλάβουν τον Άρη. Στο τέλος θα δερματίσει ο Άρη με μεγάλη διαφορά, πιστεύω. Μάλιστα. Μακάρι. Ο αγώνας γίνεται για τη δεύτερη θέση και θα παλέψουν όλες αυτές οι ομάδες για τη δεύτερη θέση. Οι οποίες τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τη δράμα μπορεί να κάνει κάποιες μεταγραφές. Η Καλαμαριά δεν έδειξε το πρόσωπο που θα έπρεπε να δείξει. Σε κάποια παιχνίδια ήταν πολύ καλή, σε κάποια μέτρια. Τα Τρίκαλα χάσαν πολλούς βαθμούς στην αρχή. Εκείνη που είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος είναι η Παναχαϊκή, ναι, η οποία φαίνεται ότι λειτουργήσε σωστά στο σχεδιασμό της ομάδας, γιατί ο Κατσουράνης είναι ένας έμπειρος στον χώρο του ποδοσφαίρου και χωρίς να μπουν πολλά χρήματα οτιδήποτε άλλο, από τη ΓΑΜΑ Εθνική ήρθε και βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα με αρκετές δυνατότητες. Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και για αυτά μας είπες και για τον Ευγένιο Γκέρατ αλλά και για τον Άρη που τον παρακολουθείς ανελιπώς. Να ευχηθούμε καλή χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία και ό,τι καλύτερο και για σένα προσωπικά, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και εγώ εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, χρόνια πολλά και με υγεία κυρίως. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.